Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι. Και σήμερα μαζί για να μιλήσουμε για το θέμα της Δευτέρας του Χριστού Παρουσίας. Είναι θέμα και ζήτημα μέγα των εσχάτων όπως λέγονται και μεταξύ αυτών την πρώτη θέση κατέχει το θέμα περί της Δευτέρας Παρουσίας του Ιησού Χριστού. Όταν λέγουμε έσχατα, εννοούμε την τελευταία χρονική περίοδο πριν από το τέλος αυτού του γνωστού μας κόσμου. Είναι γνωστό ότι ο κόσμος αυτός έχει αρχή και επομένως θα πρέπει να έχει και κάποιο τέλος. Όμως αυτό το τέλος θα πρέπει να συνοδεύεται από μία σειρά γεγονότων, οπωσδήποτε, γεγονότα τα οποία έχουν πολύ μεγάλη σημασία με το μέλλον ενός ανθρώπου, του κάθε ανθρώπου. Γι' αυτό και ο λόγος περί των εσχάτων είναι λόγος ο οποίος ενδιαφέρει πάντοτε την χριστιανική κοινωνία, που αναφέρεται βέβαια σε όλα τα γεγονότα που πρόκειται να συμβούν στο μέλλον, στο τέλος του παρόντος αυτού κόσμου, αλλά και τι γίνεται μετά το τέλος αυτού του κόσμου. Αυτός ο κόσμος πρόκειται να καταστραφεί και να αποδώσει τη θέση του σε έναν άλλο κόσμο, καινούριο, καινών ουρανών και καινήν γην, μας λέει η Αποκάλυψη. Δηλαδή, καινούριος ουρανός θα εμφανιστεί και καινή γη, όπως μας λέει και ο Απόστολος Πέτρος στην επιστολή του. Αναμένουμε λοιπόν το τέλος αυτού του κόσμου και βεβαίως μαζί με το τέλος αυτού του κόσμου θα έρθει και η ημέρα της παγκοσμίου κρίσεως. Η Δευτέρα, όπως λέγεται παρουσία του Κυρίου και η οποία κατατάσσεται μέσα στα έσχατα, το τέλος δηλαδή. Για το τέλος αυτό μιλάει και η Καινή Διαθήκη και η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη. Επομένως έχουμε έναν ασφαλή οδηγό προκειμένου να καθοδηγήσουμε εμείς και να παρουσιάσουμε με όποιες λεπτομέρειες διατίθενται από μέσα από το ίδιο το βιβλίο της Καινής Διαθήκης για το πώς θα γίνει αυτή η Δευτέρα Παρουσία και ποια θα είναι τα έσχατα αυτού του κόσμου. Ποια είναι τα χρονικά σημεία από τα οποία πρόκειται να περάσει αυτή η γραμμή η φωτεινή η οποία θα φτάσει να συνδεθεί με την αιωνιότητα. Πώς θα γίνει λοιπόν η Δευτέρα Παρουσία και τι μέλη να ακολουθήσει μετά από αυτήν, είναι γεγονός ότι τα ζητήματα αυτά συνήθως λέγονται και περιγράφονται από πολλούς και σε πολλά βιβλία, αλλά τα περισσότερα γίνονται από αδόκιμους μελετητές και αντί για να διαφωτίσουν τη διάνοια του σύγχρονου ανθρώπου δημιουργούν μια ταραχή, διότι δεν ολοκληρώνεται το πώς θα γίνει αυτή όλη η υπόθεση και έτσι μένουν πολλά ερωτηματικά, αφήνονται μετέωρα δηλαδή διάφορα γεγονότα τα οποία πρέπει να επισημανθούν, γιατί τα βασικά ερωτήματα τα οποία μπορεί κανείς να έχει υπόψη του επικεντρώνοντας το θέμα αυτό είναι το γεγονός το πώς πρόκειται να συμβούν αυτά τα γεγονότα και το πότε περίπου πρόκειται να συμβούν αυτά τα γεγονότα, διότι η Εκκλησία του Χριστού, αν την μελετήσουμε καλά την ιστορία της παραδόσεως και των Ευαγγελίων, μας δείχνει και μας επιφυλάσσει μία αυθεντική, έτσι, ερμηνεία όλων αυτών των πραγμάτων. Η Εκκλησία μας λοιπόν είναι κατατοπισμένη, έτσι, είναι κατατοπισμένη πάνω στο θέμα αυτό.
σε μας μένει να μελετήσουμε τα δικά μας εκκλησιαστικά θέματα, τη δική μας παράδοση, τους δικούς μας πατέρες, τους Ορθοδόξους πατέρες, για να καταλάβουμε ακριβώς τι επισημαίνεται και από την παράδοση και από την Καινή και Παλαιά Διαθήκη, από τους λόγους δηλαδή των Αγίων και από τους λόγους του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτοί οι πατέρες ήταν και πρέπει να είναι οι ερμηνευτές, οι οδηγοί μάλλον της ερμηνείας αυτών των γεγονότων. Και δεν είναι μόνο τα Ιερά Ευαγγέλια και οι Επιστολές των Αποστόλων από την Καινή Διαθήκη που μας μαρτυρούν περί των εσχάτων χρόνων, αλλά επίσης είναι και φοβερό, το φοβερό και αποκαλυπτικό βιβλίο των εσχάτων, έτσι, που περιέχει τον τρόπο και το τέλος του κόσμου αυτού. Μιλάμε βέβαια πάντοτε για την αποκάλυψη που δίνει ο Χριστός στον Ιωάννη στη σπηλιά της Αποκαλύψεως, στην Πάτμο. Η Αποκάλυψη είναι μυστηριώδες βιβλίο, αλλά αν το ξεψαχνίσει κανείς, θα δει ότι έχει πάρα πολλές προφητείες, αποκαλύψεις, γι' αυτό λέγεται και Αποκάλυψη βέβαια, διότι και η ερμηνεία του, παρόλο που είναι από τα δυσκολότερα βιβλία, εντούτοις από πολλούς ερμηνευτές δόκιμους και σοφούς άνδρες της Ορθοδοξίας έχει κάπως ερμηνευτεί. Καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη ενατένιση έπρεπε να έχουν αυτοί οι άνθρωποι στο μέλλον για να καταλάβουν τι είναι η πύραυλη, τι είναι τα αεροπλάνα, τι είναι όλα αυτά τα πράγματα τα οποία περιγράφει η Αποκάλυψη. Υπό την καινούργια αυτή, οι καινούργιες ανακαλύψεις των ανθρώπων μας δείχνουν καλύτερα την ερμηνεία αυτή από εκείνους οι οποίοι τόλμησαν να ερμηνεύσουν πράγματα τα οποία ήταν για εκείνο τον καιρό τελείως ανερμήνευτα, όπως είπαμε προηγουμένως. Πρέπει να είναι Άγιος ο άνδρας ο οποίος θα επιχειρήσει την ερμηνεία της Αποκαλύψεως. Και ευτυχώς για μας έχουμε πλειάδες, δεκάδες, αν για μην πω εκατοντάδες, δόκιμους ερμηνευτές της Αποκαλύψεως, οι οποίοι μεν ερμήνευσαν την Αποκάλυψη κατά το δοκούν και το κατά δύναμη και πλησίασαν πάρα πολύ στην αλήθεια αυτών των γεγονότων τα οποία πρόκειται να συμβούν. Δεν μπορεί κανείς να είναι τελείως ακριβής, έτσι, και θα αφήγει και ένα περιθώριο ερμηνείας για τις επόμενες γενναίες. Έτσι λοιπόν, μέχρι το τέλος και σήμερα είμαστε ικανοί, είμαστε σε θέση να μπορούμε να καταλάβουμε πολλά από αυτά τα οποία λέει η Αποκάλυψη, διότι μας λέει ότι ο Χριστός θα έρθει σαν επισφράγισμα της ιστορίας, εκείνος ο οποίος θα βάλει τη σφραγίδα του, έτσι, και θα επικυρώσει αυτόν τον κόσμο και θα τον παραδώσει στο Θεό. Γιατί αυτός θα είναι ο κριτής των επουρανίων, των επιγείων και των καταχθονίων, ο οποίος θα έρθει με δόξα μεγάλη για να κρίνει ζώντας και νεκρούς, όπως μας λέει και η Καινή Διαθήκη, σε πολλά σημεία. Επομένως, είναι αρχή και δόγμα και πίστη της δικής μας Ορθόδοξου Εκκλησίας ότι ο Κύριος οπωσδήποτε θα έρθει για τη δεύτερη παρουσία του, με τη δεύτερη παρουσία του. Όποιος αρνείται όμως την δευτέρα παρουσία του Χριστού, και υπάρχουν πολλοί τέτοιοι, αρνείται και την πρώτη παρουσία του Χριστού. Διότι εφόσον υπάρχει η πρώτη παρουσία, αναφέρεται και η δευτέρα παρουσία του Χριστού μέσα στα Ευαγγέλια. Δεν μπορούμε λοιπόν να αρνηθούμε το μυστήριο της Θείας Ενανθρωπίσεως, το μυστήριο της ενσάρκου οικονομίας του Θεού, ότι ο Θεός γίνεται άνθρωπος, έτσι δεν μπορούμε να αρνηθούμε και τη δευτέρα παρουσία. Η Αγία Γραφή, που είναι η πηγή, κυρίως πηγή και των πατέρων, μας επιφυλάσσει τον φωτισμό, μας βεβαιώνει ότι η δευτέρα παρουσία είναι ένα γεγονός βέβαιο, αλλά άγνωστη η ώρα, το χρονικό σημείο, δηλαδή ακριβώς η εποχή, η ημερομηνία δηλαδή, που θα έρθει η δευτέρα παρουσία. Και αυτό, χάρη τη Θεού, είναι ένα χάρισμα, όχι χάρισμα, είναι μια ευεργεσία την οποία δημιουργεί ο Θεός στους ανθρώπους, δίνει ο Θεός στους ανθρώπους, με το να τους λέει μεν ότι θα έρθει η δευτέρα παρουσία, αλλά να μην καθορίζει τα χρονικά της όρια. Καταλαβαίνετε για ποιους λόγους.
για λόγους του ότι οι άνθρωποι θα είχαν τρομοκρατηθεί όταν πλησίαζαν τα έσχατα, δεν θα μπορούσαν να ησυχάσουν επουδενή και θα γινόταν μεγάλες αναστατώσεις, όπως φαίνεται, εφόσον οι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να δράσουν πλέον με ψυχρή λογική, αλλά θα εδρούσαν υπό τον αναβαρεσμό των μελώντων να συμβούν στην ανθρωπότητα. Εδώ ένα σεισμός, έτσι, γίνεται, και αν τον ανακοινώσει κανείς πριν, φοβόνται πάρα πολύ ότι θα γίνει τόσο πανικός που θα γίνει χειρότερη ζημιά από ό,τι θα κάνει ο ίδιος ο σεισμός. Γι' αυτό λοιπόν η σοφία του Θεού δεν επέτρεψε παρά μόνο σε ορισμένους Αγίους, όπως τον Άγιο Ιωάννη που λέει ότι του είπε κατά κάποιο τρόπο την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας ο Θεός, αλλά του είπε να την κρύψει, να την κρατήσει κρυφή. Έτσι υπάρχουν και άλλοι Άγιοι νομίζω, έτσι πιστεύω εγώ, έτσι ελπίζω, έτσι φαντάζομαι καλύτερα να το πω, ότι και άλλοι Άγιοι θα βλέπουν οραματικά τη Δευτέρα Παρουσία, αλλά δεν είναι εύκολο ή μάλλον δεν είναι επιτρεπτό από το Θεό ή από το Άγιο Πνεύμα να τους αφήσει να ομολογήσουν τέτοια στοιχεία στους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν τη δύναμη να τα σηκώσουν. Όπως δεν έχουμε τη δύναμη να σηκώσουμε την ημέρα του θανάτου μας, έτσι δεν έχουμε και τη δύναμη να σηκώσουμε την ημέρα του τέλους αυτού του κόσμου. Διότι άλλοτε οι άνθρωποι θα μελαγχολήσουν, άλλοι θα ξεφύγουν, άλλοι θα κάνουν πράγματα τα οποία δεν θα τα έκαναν αν βρισκόντουσαν υπό το κράτος μιας άλλης λογικής κατευθύνσεως κλπ. Άρα λοιπόν όλα αυτά είναι γεγονός ότι θα γίνουν, αλλά δεν ξέρουμε πότε θα γίνουν. Στην Αγία Γραφή θα βρούμε πάρα πολλές μαρτυρίες οι οποίες μιλούν για τη μέλουσα αυτή η κρίση, για τη Δευτέρα του Χριστού Παρουσία, και όταν κανείς διαβάζει ή θυμάται τα σχετικά χωρία της Αγίας Γραφής πάνω σε αυτό το θέμα, τότε θα έρχεται σε δυσχέρεια με αυτά τα οποία έχει ακούσει, πως έχουν, όπως τα έχουν διατυπώσει μάλλον άνθρωποι οι οποίοι, όπως είπαμε, είναι αδόκιμοι ερμηνευτές. Πολλοί εξακολουθούν να αμφισβητούν την αλήθεια του γεγονότος αυτού ή και να αμφιβάλλουν για το αν θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία. Θα χρειαστεί και εμείς, για να αποδείξουμε ότι δεν είναι από κύμα φαντασίας αυτό το πράγμα, αλλά είναι γεγονός παραβεβαιγμένο από τα ιερά μας κείμενα, από αυτά που η Αγία Πίστη της Εκκλησίας, η Εκκλησία είναι η κυβωτός της σωτηρίας, αλλά και η κυβωτός της γνώσεως. Να δούμε λοιπόν μέσα από τη μνήμη της ιστορίας, αλλά και μέσα από το ίδιο το Ευαγγέλιο, πώς μιλάει ο ίδιος ο Χριστός ή ο Απόστολος Παύλος, οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας, για την εμφάνιση αυτή τη Δευτέρα του Χριστού. Και πρώτα θα θυμηθούμε του Ιησού Χριστού τους λόγους που είναι διατυπωμένος στο Ευαγγέλιο. Διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον πρώτα Ευαγγέλιο, στο 25ο κεφάλαιο του Ματθαίου, όπου εκεί αν ανοίξετε το Ευαγγέλιο, θα δείτε πώς περιγράφει τα πράγματα της Δευτέρας Παρουσίας. Μας λέει λοιπόν ότι όταν έρθει ο Υιός του ανθρώπου, που εννοεί τον εαυτό του βέβαια, και το όταν σημαίνει ότι οπωσδήποτε θα έρθει, δεν είναι το ίξις αφίξις των μαντίων, έτσι, τα μαντία που έλεγαν αν, κόμμα κλπ, αλλά λέει όταν έρθει, που θα έρθει δηλαδή. Αυτό είναι de facto. Αυτά τα οποία μας διαβεβαιώνει ο Χριστός είναι πράγματα που θα συμβούν οπωσδήποτε και μας εννοεί ότι όταν έρθει ο ίδιος θα συμβούν αυτά τα πράγματα τα οποία θα επακολουθήσει να συζητάει λίγο παρακάτω. Όταν έρθει για να κρίνει, λέει, τους ανθρώπους, δηλαδή στη Δευτέρα του Παρουσία εννοεί, λέει ότι θα τον δουν όλοι οι άνθρωποι να έρχεται με δόξα μεγάλη. Αλλού μας λέει με συνοδεία αγγέλων. Και στο Μάρκο λέει και όψονται
των ιών του ανθρώπου ερχόμενων εν νεφέλες. Θα δουν λοιπόν όλοι οι άνθρωποι τότε, οι ζώντες βέβαια, όχι αυτοί που θα έχουν πεθάνει, αλλά υπάρχει και μία νήξη ότι θα τον δουν και οι αποθαμένοι, εφόσον θα έχουν πρώτα αναστηθεί. Άρα, θα τον δουν ζώντες και νεκροί. Όχι μόνο αυτοί που έχουν τα εξωτερικά μάτια που έχουμε και εμείς, τα γη είναι αυτά μάτια, αλλά και εκείνοι που βλέπουν πλέον με τα μάτια της ψυχής. Και δεν υπάρχει κανένα είδος αμφιβολία σε αυτά τα λόγια να παραρμηνευτούν. Γιατί μερικές φορές λέμε εκεί λέει αυτό, αλλά μπορεί να είναι εκείνο ή το άλλο ή το άλλο ή το άλλο. Εδώ όμως είναι τα πράγματα de facto. Ανοίγει κανείς το Ευαγγέλιο, στο 25ο κεφάλαιο και στο 21ο νομίζω του Ματθαίου, έτσι, 21ο του Ματθαίου, και επισφραγίζει εκεί τα λόγια του με τα θαύματά του και τα κάνει κατηγορηματικά και σαφή και λιανά, θα λέγαμε, ώστε να μην υπάρχει αμφισβήτηση επάνω σε αυτά τα οποία έχει είπε ο Κύριος στους μαθητές του, στους αποστόλους του, αλλά και σε όποιον άκουσε τις σοφές διδασκαλίες, τις αληθινές διδασκαλίες, διότι ο Κύριος είναι ο μόνος ο οποίος είπε «Εγώ είμαι η αλήθεια». Το έχει πολλές φορές πει. Περί του τέλους και της Δευτέρας Παρουσίας έχει μιλήσει κι άλλος, μετά τον Χριστόν πρώτος, όπως λένε, ο Απόστολος Παύλος. Και εκεί θα μνημονεύσουμε μερικά χωρία για να εμπεδοθεί έτσι με αυτόν τον τρόπο η αμετακίνητη έτσι αλήθεια για αυτά τα λεγόμενα εκ των Ευαγγελίων. Απόκειται λέει στις προς Εβραίους επιστολή του, απόκειται τις ανθρώπεις άπαξ αποθανεί με τα ταύτα δε κρίσης. Εδώ ας προσέξουμε κάτι. Απόκειται τις ανθρώπεις άπαξ αποθανεί. Το άπαξ αυτό, αγαπητοί φίλοι, σημαίνει μία φορά οι άνθρωποι θα πεθάνουν και μετά θα κρυθούν. Δεν υπάρχουν επομένως περιθώρια για τους μέντες σαρκωτές, αυτοί που πιστεύουν στη μετεψύχωση και μετεσάρκωση, για μια άλλη ύπαρξη σε έναν άλλο χρόνο, ο οποίος θα κανονίσει τα πράγματα διαφορετικά. Και το λέω αυτό, διότι κανείς από αυτούς που πιστεύουν στη μετεσάρκωση δεν θα δει τον Κύριο. Δεν θα δει την ουράνια βασιλεία. Διότι δεν είναι δυνατόν να δει κάτι το οποίο δεν περιμένει. Κάθε άνθρωπος θα δει εκείνο που ξέρει και γνωρίζει από πριν. Γι' αυτό και ο Θεός μας έδωσε τα Ευαγγέλια να τα μελετάμε για να ξέρουμε τι ακριβώς θα συμβεί τότε που θα συμβεί. Άπαξ σημαίνει μια φορά. Μια φορά ο άνθρωπος θα γεννηθεί, μια φορά θα πεθάνει, γιατί αν γεννηθεί πάλι πρέπει να πεθάνει δεύτερη φορά. Και όσον αφορά τον πρώτο και τον δεύτερο θάνατο, μιλάμε για αυτή τη ζωή όταν λέμε πρώτο και δεύτερο θάνατο, μην τον μπερδεύουμε. Για να το εξηγήσουμε τώρα και να το πούμε και λίγο παρακάτω. Πρώτος θάνατος είναι όταν ο άνθρωπος δεν έχει ακόμα δει εμπειρίες και οράσεις και βεβαιώσεις στην ψυχή του μέσα για το Θεό. Δηλαδή δεν έχει έρθει επαφή με τον Χριστό, είναι νεκρός. Είπε ο Χριστός, άσε τους νεκρούς να θάψουν τους άλλους νεκρούς. Το θυμόσαστε αυτό. Το έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές. Γιατί ο άνθρωπος ο οποίος συναντά τον Χριστό μέσα σε αυτή τη ζωή, ξαναγεννιέται. Αυτή είναι η αναγέννηση του ανθρώπου, θα το λέγαμε έτσι. Έτσι, η πρώτη ανάστασή του. Και η δεύτερη ανάσταση είναι η ανάσταση όταν του πει ο Χριστός, έλα μαζί μου να κληρονομήσεις τη βασιλεία του πατρός μου. Αυτή είναι η δεύτερη και τελεσίδικη ανάσταση του ανθρώπου σε αυτή τη ζωή. Δεν υπάρχει άλλη ζωή, το είπαμε. Αυτό είναι το σατανά τέχνασμα το οποίο πήγε στον παράδεισο για να παραπλανήσει τους ανθρώπους και το συνεχίζει να το λέει τώρα. Σου λέει δεν πειράζει, σε αυτή τη ζωή κάνω ό,τι κάνεις, υπάρχει και άλλη ζωή για να μετανοήσεις, έτσι. Είναι παγίδα. Μόλις φύγουμε από αυτή τη ζωή θα δούμε ότι δεν υπάρχει άλλη ζωή και θα είμαστε στην παγίδα του διαβόλου. Ας το προσέξουμε λοιπόν τι θα πει η μετεσάρκωση και ποιοι σήμερα τα medium και όλοι αυτοί που λένε αναδρομές και μετεσάρκωση και τα βλέπουν και στην τηλεόραση, πόσο επικίνδυνα για την ψυχή πράγματα είναι αυτά. Πόσο πλανημένοι είναι αυτοί που θα χάσουν την ψυχή τους, αλλά και εμείς οι οποίοι θα πιστέψουμε, αν πιστέψουμε, όσοι πιστέψουμε, στη μετεσάρκωση. Εμείς πιστεύουμε στην ανάσταση των νεκρών. Δεν υπάρχει μετεσάρκωση για τους χριστιανούς. Κλείνει η παρέπτωση. Η πρώτη λοιπόν
Ανάσταση είναι η συνάντηση εν ζωή με τον Χριστό. Όταν πιστέψει ο άνθρωπος και αναστηθεί ψυχικά, μέσα του ξαναγεννιέται. Η δεύτερη Ανάσταση είναι η Ανάσταση της Κρίσεως, όταν έρθει ο Χριστός και του πει ότι έλα μαζί μου στη Βασιλεία μου. Ο πρώτος θάνατος λοιπόν, άρα, είναι ο θάνατος αυτός του σώματος που γευόμεθα όταν πεθάνουμε. Θα πεθάνουμε όλοι κάποτε και θα γευτούμε αυτό το θάνατο. Και ο δεύτερος θάνατος είναι όταν μας αποκλείσει από τη Βασιλεία του Κύριος και μας πει πηγαίνετε με τον διάβολο και τους αγγέλους του. Διότι για αυτούς δουλέψατε, αυτούς εξυπηρετήσατε, με αυτούς τα κάνατε όλα. Εμένα με αγνοήσατε σε αυτή τη ζωή και έτσι λοιπόν δεν μπορώ για λόγους πνευματικούς, για νόμους πνευματικούς θεϊκούς να παραβώ εγώ ο ίδιος την νομοθεσία που έχω. Εφόσον αγαπήσατε και θέλατε τον διάβολο, θα πάτε εκεί. Εφόσον αγαπήσατε και θέλατε τον Χριστό, θα πάτε με τον Χριστό. Γι' αυτό πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ σε αυτά τα θέματα το τι είναι και τι δεν είναι, έτσι. Αυτά λοιπόν είπε ο Απόστολος Παύλος, ότι άπαξ μια φορά θα πεθάνει ο άνθρωπος και μετά θα κριθεί. Άρα λοιπόν πότε θα κριθεί? Τη Δευτέρα Παρουσία. Τώρα θα μου πείτε, όταν πεθαίνει κανείς που μένει σε μια αναμονή και περιμένει και αυτό στη Δευτέρα Παρουσία. Με άλλα χρονικά δεδομένα, διότι ο χρόνος ο γήινος δεν υπάρχει πια μετά το θάνατο. Μπαίνουμε σε ένα άλλο χρονικό περιθώριο, το οποίο θα είναι πολύ πιο σύντομο από ό,τι φανταζόμαστε. Μερικοί λένε μόλις πεθάνεις, μετά από λίγο έρχεται η Δευτέρα Παρουσία. Είναι θαυμαστά πράγματα αυτά και ανήκουστα. Αλλά μην νομίζετε ότι τα πράγματα είναι λογικά. Εδώ και η επιστήμη αποδεικνύει ότι η λογική του ανθρώπου είναι περιορισμένη για να αποδεικνύει ορισμένα φαινόμενα εδώ στη γη. Φανταστείτε εκεί στον ουρανό τι άλλα μυστήρια και φαινόμενα υπάρχουν. Αλλά και η Θεσσαλονικής, εκεί γράφει ο Απόστολος Παύλος ότι δυστυχώς είχαν παρερμηνεύσει τα λόγια του Παύλου και περίμεναν πολύ σύντομα τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Και έχουμε και τον Άγγελο, ο οποίος όταν έγινε η ανάληψη του Κυρίου μπροστά στους μαθητές του και ανελήφθη στους ουρανούς ο Χριστός, τότε κάποιοι άγγελοι ήρθαν εκεί κοντά τους και τους λέει, τι κάθεστε και κοιτάτε επάνω την ώρα που φεύγει το σώμα του Χριστού προς τον ουρανό? Αυτός, λέει, που είδατε να φεύγει, όπως τώρα τον βλέπετε να αναλαμβάνει και να ανεβαίνει επάνω εν δόξη στους ουρανούς, διότι ήταν τυλιγμένο σε ένα φως το σώμα του Χριστού όταν ανέβαινε, έτσι θα τον ξαναδείτε να κατεβαίνει από τους ουρανούς και να έρχεται για να παραλάβει μαζί του τους Αγίους του και τους δικαίους. Αλλά ο Απόστολος Παύλος γράφει επίσης στους Θεσσαλονικείς και τους πληροφορεί και τους λέει ότι θα αρπαχτούμε με σύννεφα, με νεφέλες, όταν έρθει ο Κύριος και θα τον συναντήσουμε κι εμείς επάνω εκεί. Αυτό που έχουν παραξηγήσει οι Προτεστάντες και νομίζω ότι θα γίνει πρώτη συντελείας του κόσμου. Όχι, αυτό θα γίνει κατά τη συντέλεια του κόσμου, να το έχουν υπόψη τους. Αυτό. Διότι τότε έρχεται ο Χριστός να κρίνει τον κόσμο με δικαιοσύνη. Όχι η ανθρώπινη δικαιοσύνη, όπως κρίνουμε στα δικαστήρια, που μπορούμε να κάνουμε και κατ' λάθη, αλλά με τη δικαιοσύνη τη θεϊκή. Και ο Χριστός όταν αναφέρεται σε αυτά τα τελευταία χρόνια της ανθρωπότητος, λέει «απάρτι όψεστε των ιών του ανθρώπου, καθήμενον εκ δεξιών της δυνάμεως και ερχόμενον επί των νεφελών του ουρανού». Τι θα πουν όλα αυτά τα λόγια? Τι θα πουν αυτά τα λόγια? Σημαίνουν την επιβεβαίωση της αλήθειας της Δευτέρας Παρουσίας. Αλλά και στο κατά Ματθαίο επίσης πάλι θα ακούσουμε πολύ ερούσι εν εκείνη τη ημέρα «Κύριε, Κύριε, ούτως ονόματι προεφητεύσαμε και τόσο ονόματι δαιμόνια εξεβάλλομεν και τόσο ονόματι δυνάμεις πολλάς δεν επιείσαμε». Και τότε θα ομολογήσω, λέει ο Χριστός, αυτούς ότι ουδέποτε σας γνώρισα, δεν σας ξέρω. Θα τους πει δεν σας ξέρω, όχι διότι δεν έκαναν αυτά πραγματικά που είπαν, τα έκαναν και έβγαλαν δαιμόνια και δίδαξαν.
αλλά όχι με τον τρόπο που έπρεπε. Το έκαναν ή για χρήματα, ή για δόξα, ή για οτιδήποτε γήινο. Και αυτό δεν θα αναγνωριστεί από τον Θεό. Θα του πούνε αυτοί τότε, εμείς κάναμε στο όνομά σου τόσα θαύματα. Κάναμε προφητείες. Και τώρα μας λες ότι δεν μας γνωρίζεις. Και θα πει, ναι, δεν σας ξέρω. Δεν σας γνώρισα ποτέ. Δεν σας έχω υπόψη με εσάς τους ανθρώπους αυτούς. Και επίσης υπάρχουν λόγια και στην Αποκάλυψη, που σε πολλά σημεία θα γίνει ένας λόγος περί των εσχάτων για τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Εκεί, διότι υπάρχουν πολλά σημεία, αλλά θα απομονώσουμε μερικά. Λέει, έρχομαι γρήγορα και θα αποδώσω στον καθένα κατά τα έργα του, όπως είναι το έργο του. Λόγια τα οποία λέει ο Χριστός σε κάποιον επίσκοπο. Και αλλού, όψετε αυτόν πας οφθαλμός. Ιδού έρχεται επί των εφελών και όψετε αυτόν πας οφθαλμός. Θα μας πει, δεν θυμάστε που σας είπα ότι θα το δει κάθε μάτι τον Υιό του ανθρώπου, δηλαδή εμένα, τον Ιησού Χριστό, να έρχομαι. Κάθε μάτι θα δει, κάθε ανθρώπινο μάτι θα με δει. Βέβαια, η φαντασία δεν φτάνει του ανθρώπου και εξαντλείται στο να δούμε πώς και θα γίνει. Η διαβεβαίωση όμως υπάρχει, ότι θα έρθει για δευτέρα φορά. Και θα έρθει με δόξα μεγάλη, όχι όπως την πρώτη φορά, θα έρθει με συνοδεία αγγέλων, με τρομερή έτσι, με πάταγο, με... άλλωστε θα είναι και εκείνη η μέρα, θα είναι και η μέρα ζώφου για την ανθρωπότητα, φοβερή ημέρα. Γιατί? Διότι θα έχουν προηγηθεί τέτοια εξοντωτικά γεγονότα για την ανθρωπότητα, που ο κόσμος πλέον θα μείνει άναυδος. Δεν θα μπορεί να μιλήσει. Θα έχουν βουβαθεί οι άνθρωποι από το φόβο τους, θα έχουν λιποθυμήσει, θα έχουν αποψυχθεί, όπως λέει, και σε άλλο σημείο. Και τότε θα δούνε τον Υιόν του ανθρώπου, λέει, να έρχεται εν δόξη. Και μάλιστα, λέει, και σε άλλες περιπτώσεις, θα δούνε και το σημείο του Υιού του ανθρώπου, που είναι ο Σταυρός. Θα δούνε ένα σταυρό να φέγγει στον ουρανό, περισσότερο από τον ήλιο, και θα εμφανιστεί ο Κύριος με μεγάλη δύναμη και δόξα, δείχνοντας το μεγαλείο της θεότητός του. Πράγμα που δεν το έδειξε στην πρώτη του παρουσία, για να μην μας τρομάξει, για να μην μας κάνει να τον θελήσουμε δίχως να το θέλουμε οι ίδιοι, από αισθήματα φόβου, τρόμου και πανικού, που δεν το θέλει ο Θεός αυτό. Θέλει ο καθένας να αποφασίσει νυφάλια και υπό το κράτος της νυφαλιότητος να δείξει στο Θεό ότι τον αγαπάει και τον θέλει. Και ο Θεός μας θέλει πάντοτε. Μας περιμένει να του πούμε «Σε θέλω». Το θέλω του Θεού προς εμάς είναι δεδομένο. Γι' αυτό όταν πούμε εμείς «Σε θέλω» τελείωσε η ιστορία. Όπως ο ληστής επάνω στο σταυρό είπε «Θυμήσουμε» και του λέω «Θα σε θυμηθώ οπωσδήποτε». Αυτό περίμενα από σένα να μου πεις. Ότι θέλεις να έρθεις κοντά μου. Το θέλω λοιπόν του Θεού είναι δεδομένο για τον άνθρωπο, η αγάπη του και η προσμονή του με ανοιχτές αγκάλες. Ο άνθρωπος όμως είναι εκείνος ο οποίος δεν κάνει το πρώτο βήμα προς το Θεό και γι' αυτό έχουμε αυτή την ακαταστασία που έχουμε όλο αυτό το διάστημα που από την πρώτη του Χριστού παρουσία μέχρι τη Δευτέρα παρουσία ο κόσμος είναι ανάστατος από πολέμους, από γεγονότα, από πείνες, από δυστυχίες, από φτώχεια, από πολέμους κλπ. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει και εμείς να έχουμε υπόψη μας ότι πρέπει να θέλουμε εμείς το Θεό, έτσι. Το ότι όμως όλοι πρόκειται να τον αντιληφθούν είναι και αυτό ένα γεγονός, διότι η μεγαλοπρεπής αυτή εμφάνιση του Κυρίου, που θα συνοδεύεται αυτή η εμφάνιση από πλήθος γεγονότα που θα συμβαίνουν στον κόσμο, και όπως αυτά περιγράφονται μέσα στην Αγία Γραφή. Εάν θα θέλαμε, αγαπητοί φίλοι, να δούμε σε βάθος όλα αυτά τα χρονικά όρια τα οποία είπαμε προηγουμένως, θα λέγαμε ότι η μέρα της Δευτέρας Παρουσίας
όπως λένε οι πατέρες, θα είναι η μέρα Κυρίου. Άρα λοιπόν πιθανό να είναι η μέρα Κυριακή. Η μέρα της Κρίσεως λοιπόν θα συμπίπτει με η μέρα Κυριακή. Αυτό το λέμε κατ' εκτίμηση, όχι πως έχει υποθεί από τον ίδιο τον Χριστό. Να εξηγούμεθα. Είναι η μέρα του Κυρίου και ξέρουμε η μέρα του Κυρίου ότι είναι η Κυριακή, η πρώτη μέρα της εβδομάδος, έτσι. Οι Εβραίοι είχαν το Σάββατο, εμείς έχουμε την Κυριακή σαν επίσημη μέρα της εβδομάδος. Γι' αυτό η Δευτέρα είναι η δεύτερη μέρα της εβδομάδος και όχι η πρώτη όπως λένε μερικοί. Είναι η μέρα του Κυρίου, η Κυριακή. Κυριακή έγινε η Αποκάλυψη, Κυριακή έγινε η Ανάληψη, Κυριακή έγινε και η Πεντηκοστή. Κυριακή έγινε και το Πάσχα. Αυτή η μέρα όμως που θα έρθει ο Χριστός για να κρίνει τον κόσμο λέγεται στην Αποκάλυψη και εσχάτη ημέρα. Γιατί θα είναι μία ημέρα μόνο πριν από την αρχή μιας ατελέχτητης ημέρας, η οποία είναι η 8η ημέρα κατά τους πατέρες και η οποία τι, δεν θα νυχτώσει ποτέ. Θα είναι μια μέρα η 8η η οποία δεν θα έχει ηλιοβασίλεμα. Και πώς θα γίνει αυτό? Αυτό θα το αφήσουμε στο Θεό να το κάνει. Είναι ατελεύθητη. Είναι η ένδοξη ημέρα, η 8η ημέρα του Χριστού. Μην ξεχνάμε ότι ο Χριστός έχει σχέση με τον αριθμό 8. Διότι το 8, όπως το βλέπουμε έτσι, συμβολίζει τον αριθμό 8, έτσι. Έτσι όμως συμβολίζει το άπειρο. Το ατελείωτο δηλαδή. Όπως η ημέρα αυτή θα είναι ατελεύθητος. Δηλαδή ατελείωτη. Είναι ο χρόνος μηδέν, σταματάει ο χρόνος, δηλαδή ο γήινος χρόνος δεν υπάρχει πλέον και ζούμε στο χρόνο του Θεού, ο οποίος χρόνος του Θεού είναι χρόνος μηδέν ή χρόνος άπειρος. Το μηδέν και το άπειρο συμπίπτουνε στην αιωνιότητα. Όταν λέμε αιώνιο δεν μπορούμε να μετρήσουμε χρόνο. Είναι μια παρούσα στιγμή η οποία κρατάει αιώνες. Αιώνες, αιώνων, 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 βάλτε μηδενικά από εδώ μέχρι το φεγγάρι και βάλτε από εδώ μέχρι τον ήλιο μηδενικά σε έναν αριθμό όποιον θέλετε και δεν θα φτάσετε έτσι με αυτόν τον τρόπο την αιωνιότητα, έτσι. Σε όλα τα χρόνια της Εκκλησίας μας, στην ιστορία της Εκκλησίας μας, η πίστη ότι ο Χριστός θα έρθει για δευτέρα φορά ήταν έντονη και κλασικά μέσα στο μυαλό των ανθρώπων σφηνωμένη. Και αυτή η πίστη σε πολλούς χριστιανούς των πρώτων χρόνων είχε δημιουργήσει έναν ενθουσιασμό ότι ο Κύριος βρίσκεται κοντά. Λέγανε από στιγμή σε στιγμή θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία. Και αυτό το βλέπουμε σε αρκετά σημεία της Καινής Διαθήκης όπου οι άνθρωποι περίμεναν με αδειμονία γιατί είχαν αυτή την πίστη. Αλλά ήταν μια πίστη η οποία δεν ήταν κατατοπισμένη χρονικά. Αυτοί νομίζαν ότι θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία πολύ σύντομα μετά την πρώτη παρουσία του Χριστού. Σε μερικά χρόνια. Δηλαδή άφησε τον κόσμο ο Χριστός τον 33 μετά Χριστόν. Αυτοί περιμέναν από το 35, το 40, το 45, το 50, το 60, το 70 να γίνει η Δευτέρα Παρουσία. Και ο Απόστολος Παύλος για να τους βγάλει αυτό, τους είπε το τέλος ότι φτάνει βέβαια, φτάνει, διότι ο Χριστός είναι πάντοτε ερχόμενος, κατά μία έννοια, γιατί μας λέει και ο Κύριος εγγύς. Γιατί ο Χριστός βρίσκεται μεταξύ των Αποστόλων και μεταξύ όλων των πιστών με μία άλλη ιδιότητα. Έτσι, βρίσκεται μέσα στην καρδιά, μέσα στην ψυχή, μέσα στη συνείδηση θα θέλω να πούμε. Γι' αυτό πάντοτε είναι εγγύς στον άνθρωπο, δίπλα του, κοντά του. Αυτό όμως παραξηγήθηκε με το γεγονός ότι θα έρθει εν σώματι ο Χριστός στη Δευτέρα Παρουσία και παραξηγήθηκε τόσο πολύ, ούτως ώστε ορισμένοι χριστιανοί στη Θεσσαλονίκη, ιδιαίτερα εκεί που στέλνει την επιστολή του Παύλου, φτάσανε σε σημείο να σταματήσουν να εργάζονται, να σταματήσουν να δουλεύουν, γιατί περίμεναν με προσευχή πάντα άγρυπνη τη Δευτέρα του Χριστού Παρουσία. Επηρεαστήκαν βέβαια από εκεί που λέω ότι αγρυπνείται,
διότι ο Κύριος θα έρθει σαν κλέπτης μέσα στη νύχτα. Και έτσι ξαγρυπνούσαν κιόλας στα σπίτια μέσα, διαβάζοντας και μιλώντας για τον Χριστό, και περιμέναν από στιγμή σε στιγμή να έρθει η Δευτέρα Παρουσία. Και έτσι ο Απόστολος Παύλος είπε να αρχίσετε να δουλεύετε, διότι όποιος δεν δουλεύει να μην τρώει κιόλας. Θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να τους πει ότι πρέπει να συνεχίσετε τη ροή τη ζωή σας κανονικά, δίχως να απασχολήσετε το πότε θα έρθει η Δευτέρα Παρουσία. Θα έρθει με τέτοιο τρόπο η Δευτέρα Παρουσία, που εμείς δεν ξέρουμε το χρόνο της Δευτέρας Παρουσίας. Όμως υπάρχουν ορισμένα γνωστικά σημεία, θα κάνουμε άλλη εκπομπή για αυτά, για να δούμε πόσες φορές περίμεναν οι άνθρωποι τη Δευτέρα Παρουσία μέσα σε αυτά τα 2012 χρόνια μετά Χριστόν και πόσες φορές έπεσαν έξω. Διότι, αγαπητοί μου φίλοι, και να κλείσουμε αυτό, αφού πέρασε και ο χρόνος της εκπομπής, διότι, ναι μεν ξέρουμε ότι θα έρθει η Δευτέρα Παρουσία, αλλά τα χρόνια, το ακριβές σημείο της Δευτέρας Παρουσίας, το αγνοούμε και πρέπει να το αγνοούμε, έχοντάς το στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή, έτσι, αλλά δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε. Δεν είμαστε εμείς εκείνοι οι οποίοι θα πούμε χρονολογίες. Ιδίως τώρα στα δικά μας χρόνια επίκειται η Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Δεν ξέρουμε πότε. Πρέπει να γίνουν ορισμένα σημεία. Και έχουμε πει άλλες φορές τα σταθερά σημεία και τα ασταθή σημεία. Στο 25ο κεφάλαιο του Ματθαίου και στο 24ο νομίζω, θα δούμε τέτοια σημεία, τα οποία είναι δύο ειδών σημεία. Εκείνα που επαναλαμβάνονται, όπως είναι οι πόλεμοι, οι καταστροφές, οι λοιμοί, οι πείνες. Έτσι, αυτά είναι τα σημεία τα οποία υπάρχουν σε κάθε γενιά. Αλλά υπάρχουν και ακίνητα σημεία. Όπως είναι ο ερχομός των δύο μαρτύρων του Χριστού, ο ερχομός του Αντιχρίστου, ο ερχομός του 666, κατά άλλους το ξαναχτίσιμο του λαού των Ιεροσολύμων, στα Ιεροσόλυμα. Πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε δει. Έτσι. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να πούμε ότι αύριο θα γίνει Δευτέρα Παρουσία, αλλά ούτε και μετά από 1, 2, 3, 10, 20, 100 χρόνια. Δεν ξέρουμε. Είναι ελκυστικό να λέμε μια ημερομηνία, προσέχτε. Και αυτή είναι η ψευδοπροφητεία. Αλλά είναι ελκυστικό επίσης να ακολουθούμε την Αγία Γραφή, ακριβώς όπως την παράδοσαν οι Άγιοι Πατέρες και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Οι ψευδομάρτυρες του Ιαχωβά έχουν πολλές φορές επιχειρήσει να δώσουν ημερομηνίες των εσχάτων και να πούνε Δευτέρα Παρουσία. Είπαν το 24, είπαν το 50 τόσο, είπαν το 76, είπαν πολλές ημερομηνίες και πριν ακόμα. Και σε όλες διεψεύτησαν. Έτσι. Γιατί είναι ψευδοπροφήτες αυτοί. Και από εκεί μόνο να καταλάβει κανείς ότι είναι ψευδοπροφήτες. Το δεύτερο 1975 που είχαν πει 76 ή 75, θυμάμαι μια από τις δύο αυτές χρονολογίες, είναι γραμμένα στα βιβλία τους αυτά. Όποιος έχει τα βιβλία των. Υπάρχουν πολλοί που ήταν μάρτυρες του Ιαχωβά και μετά σταμάτησαν να είναι. Και είχαν από τα βιβλία τους αρκετά αυτά τα βιβλία. Έτσι λοιπόν μπορεί να αποδειχθεί από εκεί η αλήθεια των γεγονότων ότι έλεγαν ότι περιμένουν τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού την τάδη ημερομηνία. Διεψεύστησαν λοιπόν αυτοί και αντί για να ντραπούν και να σηκωθούν να φύγουν, συνεχίζουν αδιάντροπα να κηρύττουν πράγματα και να λένε ότι είναι μάλιστα και χριστιανοί. Είναι απατεώνες, να μην τους βάζετε στο σπίτι σας, να μην δίνετε προσοχή στα λεγόμενά τους, διότι είναι απατεώνες και θύματα μερικοί απατεώνων. Αυτοί οι οποίοι δεν έχουν το μυαλό και την κρίση να καταλάβουν, είναι τα θύματα. Αλλά οι αρχηγοί τους οπωσδήποτε είναι απατεώνες και το κάνουν για άλλους σκοπούς, για να αλώσουν την Ορθοδοξία, τους βάζει ο Σατανάς ή για να βγάλουν χρήματα κλπ. Δεν είναι θέμα σήμερα αυτό. Πάντως θα συζητήσουμε άλλη φορά για τα κινητά και τα ακίνητα σημεία, ας τα πούμε έτσι προς το παρόν, της Δευτέρας Παρουσίας. Και ποια είναι τα στάνταρ σημεία που θα δείξουν ότι πλησιάζουμε στα έσχατα. Το λέει η Αποκάλυψη, τα λέει με πολλές εκφάνσεις η Αποκάλυψη, μιλάει για τις φιάλες, για τις άλπιγες και όλα αυτά τα πράγματα θα τα συζητήσουμε σε μια ερχομένη μας εκπομπή. Να είστε καλά, μέχρι τότε χαίρετε Κυρίου.